παιδιά, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε. Ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά. Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα που έχουμε βίντεο. Δεν μπορώ ούτε εγώ ίδια να το πιστέψω. Κάτι που μου γράφετε καλά εδώ τώρα και με εκνευρίζει. Πώς είσαστε, ελπίζω να είστε καλά. Να μου γράφετε τα νέα σας από κάτω. Να μου γράψετε. Μαρινέλη, είμαστε καλά. Ήταν μια καλή εβδομάδα. Να μου γράψετε. Θέλω να διαβάζω τέτοια μηνύματα. Εμένα ξεκίνησε έτσι ωραία το Σαββατάκι μας. Έχουμε βάλει μουσική. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για δουλειές. Θέλω να πάω να δω ένα έπιπλο τύπου γραφείο. Δεν είναι γραφείο, αλλά θα το κάνω εγώ σαν γραφείο. Τι εννοώ, θέλω σίγουρα να αλλάξω το γραφείο μου γιατί δεν με βολεύει και περνάω πάρα πολλές ώρες εκεί και είναι πάρα πολύ μικρό, θέλω κάτι πιο μεγάλο. Αλλά επειδή ο χώρος του γραφείου είναι μέσα στο σαλόνι μας, θέλω να πάρω κάτι το οποίο να μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και διαφορετικά. Δηλαδή σε ένα τραπέζι. Άρα δεν θέλω να μοιάζει με γραφείο, θέλω να μοιάζει με κονσόλα, αλλά να μπορώ να το χρησιμοποιήσω και σαν γραφείο. Βγάλετε άκρη τώρα, άμα βγάλετε, πείτε μου και εμένα. Έχω δει όμως κάτι στο ίντερνετ και θέλω τώρα να πάω στο κατάστημα να το δω από κοντά, αν υπάρχει να το δω από κοντά. Αν υπάρχει και τι μου παράδοτο να το πάρω, αν μου αρέσει. Θα σας το δείξω, θα σας πάρουμε μαζί και πρέπει να πάμε και τζάμπο, να πάρουμε κάποια πράγματα. Πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ να γεμίσουμε λίγο το ψυγείο μας το οποίο άδειασε. Γενικότερα έχουμε πράγματα. Σας παίρνουμε μαζί μας. Λοιπόν, δεν έχει την έκθεση ακριβώς αυτό που ψάχνω, αλλά το έχει σε τραπεζάκι. Κοντό και σε τραπεζαρία. Να παίρνεις έτσι μια ιδέα. Και νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό σε ψηλό σκεφτείτε και λίγο πιο στενό εδώ. Δηλαδή θα σταματάει κάπου εδώ. Έτσι. Πολύ μου αρέσει. Και φαίνεται και πάρα πολύ καλό. Εν τω μεταξύ είναι και φυσικό ξύλο. Είναι ακακία και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τραπεζαρία του εν τω μεταξύ. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο το τραπεζάκι σαλονιού. Αλλά νομίζω θα είναι ωραίο έτσι ψηλό και θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και σαν μπουφέ άμα χρειαστεί. Και κοιτάξτε και αυτή τη ώρα που είναι. Τέλεια. Γινότανε στο τζάμπο και στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Ήτανε απίστευτο αυτό που γινότανε πραγματικά. Ειδικά στο σούπερ μάρκετ. Έχω πάρα πολύ καιρό να δω το σούπερ μάρκετ έτσι, τόσο γεμάτο. Φανταστείτε στο πάρκινγκ, στο υπόγειο πάρκινγκ και γινότανε χαμός. Δεν είχε που να παρκάρεις, μια θέση βρήκαμε και αυτή τέρμα θεού πίσω. Και το μενού σήμερα έχει μπουτάκια, κοπανάκια όπως λέγονται. Μπρόκολο, θέλω να βάλουμε και δύο καρότα μέσα. Θα φάω και καροτάκι. Και δείτε εδώ τι φέραν οι γονείς μου τώρα. Πεθαίνω για σίκα, αλλά αυτό το διάστημα προσέχω λίγο τι τρώω. Γιατί το καλοκαίρι παρά έφαγα. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Θα φάω ένα. Θα συγκρατηθώ τρώγοντας μόνο ένα. Εν τω μεταξύ πήρα πάτους για αυτά τα παπούτσια που σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο. Γιατί ενώ στο μάκρος μου είναι καλά, ξέρετε τι παθαίνω εγώ με τα παπούτσια. Μου είναι λεπτά, γιατί έχω πάρα πολύ λεπτό, κοιτάξτε, έχω λεπτό και μακρύ πόδι. Οπότε μου είναι φαρδιά τα παπούτσια. Αχ, και δεν θέλω να τα αλλάξω. Εντάξει, είναι καλύτερα με πάτο τώρα, αλλά και πάλι βέτα λίγο το αριστερό. Ενώ το αριστερό μου πόδι είναι πιο μεγάλο από το δεξί, δεν ξέρω πώς γίνεται, ίσως είναι πιο λεπτό. Αλλά κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Καλά, τώρα δεν ταιριάζει με αυτό το χρώμα τζιν. Και δεν θέλω να τα αλλάξω. Θα δοκιμάσω, ίσως πάρω και έναν μισό πάτο να βάλω μπροστά. Εντάξει, κάτω πάτους. Μπαμπάκι, πίστα πλάγια. Μπας και μου κάνει. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και δεν θέλω τώρα να τα στείλω πίσω. Γιατί πραγματικά είναι πανέμορφα και θα τα βολευτώ πάρα πολύ. Είτε με οπά καλσόν, είτε με το πουά που σας έλεγα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία και με φούστα. Έχει φέρει και μια φούστα η αδερφή μου στο Ντιόμ.
Έχει φέρει πάρα πολύ ωραία ρούχα. Και θέλω να σας πω ότι έχει αυτό το διάστημα εκτόσεις που αγγίζουν μέχρι και το 60% και στα περσινά τα χειμερινά και στα φετινά τα καλοκαιρινά. Θα σας γράψω πληροφορίες από κάτω, γιατί χρειάζεστε και έναν κωδικό για να πάρετε και ένα επιπλέον 10% στα ήδη εκπτωτικά είδη. Θα σας γράψω πληροφορίες από κάτω, αν θέλετε να μπείτε να το δείτε. Εντάξει. Είναι πολύ ωραίο όμως. Σκεφτείτε το με ένα πάκαλσον ή με ένα πουάκαλσον και μια φουστίτσα. Έχει φέρει, αδερφή, μια φούστα πραγματικά. Είναι κολλητή, ψηλόμεση, μαζεύει λίγο και γυλίτσα και πλάινα και είναι τέλεια και πανφθήνει το μεταξύ. Τέλος πάντων, θα πάρω και έναν μισό πάτο να δοκιμάσω και βλέποντας και κάνοντας. Τώρα αν έχετε εσείς να μου προτείνετε κάτι, γράψτε. Και επειδή την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται χαμός, δεν θα προλαβαίνω ούτε να πάρω ανάσα, και μετά ξεκινάνε τα σχολεία, θέλω να ξεκινήσω να κάνω στο δωμάτιο του Αλέξανδρου. Βασικά ξεκίνησα να κάνω, πώς το λένε, γενικό. Τώρα κάτι πως δεν βλέπετε το σεντόνι, γιατί βγάλαμε χθες τα σεντόνια του και αυτά και τα βάλαμε για πλήση μου και είχα ξεχάσει ότι το έχω σιδέρωτο. Αυτό και δεν έχω άλλο, το έχω μόνο δύο, γιατί δεν θέλω να γεμίζουν οι ντουλάπες. Όταν αυτό ή το άλλο χαλάσει, ας πούμε τα πετάω, δεν θέλω να γεμίζω πολλά σεντόνια. Και σε εμάς έχω νομίζω 3 σεντόνια, δεν έχω παραπάνω. Και τώρα το στρώσαμε το βράδυ πώς και πώς για να μπορεί το παιδί να κοιμηθεί. Λοιπόν, έβαλα όλα αυτά στο πλυντήριο, αυτά τα αρκουδάκια, αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτά όλα. Στεγνοτήριο, πλυντήριο και στεγνοτήριο, στο ελαφρύ πρόγραμμα εννοείται. Αλλάξανε χρώμα, δεν το συζητώ. Και τραβήξαμε και το κρεβάτι του εχθές, γιατί από κάτω είχε ένα σωρό παιχνίδια. Δεν τρεβιέται το εύκολα τώρα αυτό το, πώς το λένε, το κρεβάτι. Αλλά γενικότερα τα τραβήξαμε όλα αυτά, πέρα από αυτό το οποίο είναι δεμένο. Και ανά, και αυτό θέλει πλήσιμο τώρα, είναι το τελευταίο που μου έμεινε. Έχω βάλει κι άλλο ένα τώρα με κάτι συννεφάκια που το έχω γύρω γύρω, για να μην έρχεται σε επαφή με τον τοίχο. Βέβαια του έχουμε βάλει τα παζλάκια, αλλά τέλος πάντων για ομορφιά περισσότερο. Και τώρα αυτό απλά το τραβήξαμε τώρα, γιατί αυτό είναι δεμένο στον τοίχο και το δένουμε και το ξεδένουμε μόνο δύο φορές το χρόνο. Όταν είναι να στρώσουμε και να ξεστρώσουμε, γιατί το χαλί του πιάνει όλο το χώρο εδώ του δωματίου. Το πήραμε και αυτό εδώ για καλοκαιρινό, με τον αυτοκινητόδρομο που του αρέσει πάρα πολύ και παίζει πάρα πολύ. Να ξέρετε, είναι τζάμπο. Αν έχετε παιδάκι που του αρέσουν τα αυτοκινητάκια, να το πάρετε, θα ξετρελαθεί. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά εγώ ήθελα κανονικά, ιδανικά, να τα κάνω την επόμενη εβδομάδα, που θα είναι και πιο κοντά στο άνοιγμα των σχολείων. Αλλά την επόμενη εβδομάδα, παιδιά, νομίζω ότι αν βγει και η επόμενη εβδομάδα, θα είμαι εντάξει για Σεπτέμβρη. Πραγματικά εντάξει. Έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω με τη δουλειά, πάρα πολλά. Να ετοιμάσω, να πάω, να γυρίσω, να κάνω, να ράνω. Και έχω βάλει και άλλα πράγματα, όπως παιδοδοντίατρο για τον Αλέξανδρο, κούραμα για τον Αλέξανδρο. Τώρα πρόσθεσα και το να πάω να πάρω το γραφείο κάποια από αυτές τις μέρες, που όταν θα έρθει τέλος πάντων. Μαγικά τα έχω κάνει. Για ακόμα μία φορά μέσα στο αυτοκίνητο, ξεχάσαμε φεύγοντας πριν να πάρουμε το ψυγιάκι, γιατί ήθελα να έρθω να πάρω κάτι βιταμίνες για τον Αλέξανδρο. Έχω έρθει σε μία εταιρεία που δούλευα παλιά, ήμουνα στη ρεσεψιόν χρόνια πριν, και χρόνια ήμουνα στη ρεσεψιόν της εταιρείας, και όταν περάσαμε την περιπέτεια με τον Αλέξανδρο, που το Νοέμβρη είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο με τις ιώσεις όλες αυτές που κόλλησε τον παιδικό, τέλος πάντων τώρα μεγάλη ιστορία. Και όταν μας επέτρεψαν οι γιατροί να επιστρέψει ο Αλέξανδρος στο σχολείο και επέστρεψε μετά το Πάσχα, είχαμε πει να πάρω αυτές τις βιταμίνες που είχε τότε στη δουλειά που δούλευα, να τις δοκιμάσουμε, και όντως πήγε πάρα πολύ καλά. Και έμαθα ότι υπήρχαν ιώσεις στην τάξη του Αλέξανδρου, και ο Αλέξανδρος τα πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα, ή επειδή έγινε όλο αυτό το πράγμα, μάζεψε αντισώματα, μακάρι, ή τον βοήθησε πάρα πολύ αυτή η βιταμίνη που του δίναμε. Οπότε πήρε το ψυγιάκι μου, γιατί πρέπει να μπει σε ψυγιάκι, και ήρθα να του πάρω. Τώρα θα του πάρω και τις βιταμίνες, θα του πάρω. Βασικά δεν είναι βιταμίνες ακριβώς, είναι κάτι άλλο. Θα σας μιλήσω κάποια στιγμή. Θέλω. Τώρα του πήρα το κάτι άλλο, του πήρα και βιταμίνες. Γιατί πήρα τηλέφωνο να κάνω την παραγγελία και το σήκωσε μια πρώην συναδελφός μου και το συζητάγαμε και μου έλεγε εμένα με την κόρη μου, με βοήθησαν και τα δύο αυτά, και πήρα και αυτό. Θα του δώσω τώρα, αυτές τις 10 μέρες πριν ανοίξω σχολείο, να τον μπουστάρω. Θα σταματήσουμε
Και μετά θα δω πώς θα το κάνουμε, ανάλογα με το πώς πηγαίνει η κατάσταση. Αν μαθαίνω, δηλαδή μίλησα με τον γιατρό και μου είπε ότι ανάλογα, αν δεις ότι μαθαίνεις ότι ακούς ότι έχει πολλές ιώσεις στο σχολείο, θα του δίνεις τόσο. Αν είναι άρρωστος, θα του δίνεις τόσο. Τέλος πάντων, θα το τεστάρω και αν δω ότι και τώρα πιάνει, θα σας ενημερώσω για το τι είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, συγκινούμε κάθε φορά που έρχομαι εδώ, γιατί δούλευα πάρα πολλά χρόνια εδώ. Αλλά όταν αποφάσισα ότι θα φύγω, έφυγα. Έφυγα. Δεν άντεξα να καθίσω παραπάνω. Ωραία, πάμε τώρα. Νανού. Είμαστε λίγες ημέρες αργότερα. Είπα να το αφήσω, να το κόψω το βίντεο για να σας δείξω έτσι που θα έρθει και το γραφείο για να το δείτε έτοιμο. Και επιτέλους ήρθε το γραφείο, πήγα και το πήρα σήμερα. Και τώρα θα καθίσουμε να το στήσουμε για να σας το δείξω και στημένο και έτοιμο. Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire la vie sans toi. Est-ce que tu y crois? Je ne sais pas écrire si manque de toi. Un coin tranquille, peut-être une île. Vie indocile, la nuit défile dans mon exil, un coin tranquille. Tu veux savoir s'il va pleuvoir? C'est pas toujours facile quand il fait noir. Est-ce que tu y crois? C'est difficile. Το νέο μου γραφείο είναι πανέτοιμο. Εντάξει, έχω χαρεί πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει μπει τέλεια εδώ σε αυτό το σημείο. Έχει ταιριάξει με το υπόλοιπο σπίτι, γιατί το ψιλοφοβόμουν, όπως σας είπα, το χρώμα του ξύλου, επειδή όλα είναι ψυχρά. Αλλά όπως έγινε και με το μπάνιο, έγινε και εδώ. Έχει ταιριάξει τέλεια. Η υφή του ξύλου είναι καταπληκτική. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο τραπέζι. Εντάξει, σίγουρα το φυσικό ξύλο είναι πολύ διαφορετικό από ένα απλό έπιπλο που μοιάζει σαν ξύλο. Δεν είναι καν ξύλο, σαν το προηγούμενο δηλαδή. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή εδώ, καθίστε λίγο. Εδώ, αυτή η κλίση που κάνει, που δεν είναι ίσιο. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχουν κρατήσει έτσι τη φυσική κλίση του ξύλου. Και επίσης έχω τρελαθεί που έχει αυτό εδώ το σκάλισμα, το ξύλο. Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω χαρεί, ειλικρινά έχω χαρεί πάρα πολύ. Είχα ανάγκη για ένα καινούργιο γραφείο, το οποίο να είναι έτσι πιο άνετο και να μπορώ να είμαι και εγώ πιο άνετη, γιατί το προηγούμενο ήταν πάρα πολύ στενό και δεν μπορούσα εύκολα να κάνω πάρα πολλά πράγματα, δεν ένιωθα άνετη. Πήρα, όπως σας είπα, αυτή την κονσόλα, γιατί είναι κονσόλα στην ουσία, δεν είναι γραφείο, για να μπορούμε όταν, ας πούμε, έχουμε κάποιο τραπέζι, να βγάζουμε την καρέκλα, να βγάζω τον υπολογιστή και να είναι σαν να είναι μια απλή κονσόλα, ένα σαν μπουφές. Τώρα μου λείπει κάτι εδώ πάνω. Δώστε μου ιδέες για εδώ, δεν ξέρω τι θέλω να βάλω, δεν θέλω να βάλω καθρέφτη, γιατί έχει ακριβώς απέναντι, δηλαδή από πίσω μου. Κάτι θέλω να βάλω εδώ. Έχω βρει το ίδιο ξύλο σε ράφι και έλεγα μήπως έβαζα ράφι, αλλά δεν είμαι και σίγουρη, γιατί μετά θα θυμίζει γραφείο. Αλλά δεν ξέρω τι, ούτε πίνακα, ειλικρινά δεν ξέρω τι θα ήθελα. Πείτε μου καμία ιδέα έτσι για το τι θα μπορούσα να βάλω εδώ. Και επειδή δεν έχει το έπιπλο συρτάρια, και το προηγούμενο βασικά είχε ένα μικρό, δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά δεν βάζω κι εγώ πολλά πράγματα μέσα. Πήρα αυτό εδώ το καλάθι και ό,τι είχε εκείνο το σιρτάρι, τα έχω βάλει μέσα σε αυτό εδώ το καλάθι, για να είναι έτσι και πιο όμορφο. Έλεγα στην αρχή να πάρω σιρταριέρα που μπαίνει πάνω στο έπιπλο, που έχει 2-3 σιρταράκια μικρά, αλλά ήθελα έτσι να θυμίζει λίγο πιο σαλόνι, επειδή είναι το γραφείο μέσα στο σαλόνι, δεν έχω χώρο δηλαδή να έχω ένα δωμάτιο μόνο για γραφείο. Οπότε σκέφτηκα να πάρω καλάθι και έβαλα αυτό εδώ και έχουν χωρέσει όλα και χωράει και άλλα πράγματα μέσα, οπότε για την ώρα είμαι καλά. Η καρέκλα ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά θέλω σιγά σιγά να κοιτάξω για άλλη. Κοίταξα τη μέρα που πήγαμε εκεί, κοίταξα και χθες που πήγα σε ένα κατάστημα για να πάρω το καλάθι.
Βρήκα μία που ταιριάζει, αλλά θέλω λίγο έτσι να το ψάξω καλά, γιατί θέλω να ταιριάζει απόλυτα. Βέβαια και αυτή του είναι μια χαρά, απλά δεν με βολεύει. Δεν βολεύει καθόλου, απορώ τόσα χρόνια πως την έχω βγάλει, τόσες ώρες αυτή εδώ την καρέκλα. Αλλά μάλλον συνήθισα. Και θα πρέπει όμως να πάρω κάτι. Και πριν κλείσω αυτό το βίντεο, να σας ενημερώσω για τα πράγματα που βλέπετε. Η καρέκλα είναι IKEA, ok. Το τραπέζι, την κονσόλα, αν γράψετε στο Google κονσόλα με φυσικό ξύλο ακακίας, θα σας το βγάλει και σε άλλα καταστήματα. Εγώ το πήρα από το Well Home, αλλά γενικότερα θα το βρείτε και σε διάφορα άλλα καταστήματα. Το ημερολόγιο μου είναι Daphne's Diary, γιατί σίγουρα θα με ρωτήσετε, είναι θεϊκό. Και το καλάθι είναι γιουσκ. Τώρα τα υπόλοιπα, ok, τα βλέπετε. Αυτά. Αυτό είναι το νέο μου γραφείο. Δώστε μου και ιδέες για καρέκλα. Εγώ κάτι έχω σκεφτεί. Αλλά δεν είμαι και σίγουρη 100%. Για την ώρα θα μείνει αυτή εδώ μέχρι να αποφασίσω τι μπορεί να του ταιριάζει. Θα το ψάξω και λίγο να το δω. Αλλά σίγουρα με βιάζει να βάλω κάτι εδώ πάνω. Κάτι του λείπει. Δεν ξέρω, είναι πολύ άδειο. Βέβαια, μου αρέσει που είναι έτσι minimal. Δεν θα σας πω ψέματα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι η γωνίτσα έτσι minimal. Αλλά ίσως και να ήθελα για κάτι. Δεν ξέρω, δώστε μου καμία ιδέα και το βλέπουμε. Αυτά. Σας χαιρετώ, σας φιλώ και τα λέμε πάλι το επόμενο Σάββατο.